Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πανελλαδικές διαστάσεις έχει λάβει η πληροφορία που πρώτη μετέδωσε η τηλεόραση Best και που οδηγεί σε ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης των εδρών. Κάποια ζητήματα όσον αφορά τον επιμερισμό και την κατανομή τους φαίνεται να μην έχουν υπολογιστεί ακριβώς και αυτό το σημείο αναφοράς που είναι η λακωνία οδηγεί πιθανότητα σε αλλαγές και για τη Μεσσηνία. Συμπτωματικά η έδρα της Χρυσής Αυγής μετακινείται από ό,τι φαίνεται στη Λακωνία και η Νέα Δημοκρατία αποκτά 4 έδρες στη Μεσσηνία. Όλα πάντως πρόκειται να ξεκαθαρίσουν στην επικύρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή. Η είδηση που πρώτη παρουσίασε η τηλεόραση Best για πιθανή ανατροπή των εδρών με τη Νέα Δημοκρατία να βγάζει ενδεχόμενα και τέταρτη έδρα στη Μεσσηνία κάνει σήμερα το γύρο της επικράτειας. Ο εκλογικός νόμος δείχνει να πέρασε εκ παραδρομής στα πληροφοριακά συστήματα με μια άλλη κατανομή, με τη Λακωνία και την Εκκήτρια Εδρική να είναι το σημείο αναφοράς και ανατροπής. Η Λακωνία λοιπόν είναι μία από τις 12 Τριεδρικές στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον μικρότερο αριθμό ψηφοδελτίων. Ωστόσο είναι και ο νομός στον οποίο δεν βγάζει έδρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αφού εξαντλεί ήδη το σύνολο των εδρών του στην προτελευταία Τριεδρική, 71 έδρες δηλαδή. Συνεπώς, την τρίτη έδρα στον γειτονικό νομό μας, αφού οι άλλες δύο πάνε σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, την παίρνει το κόμμα με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα που είναι η Χρυσή Αυγή. Αποτέλεσμα αυτού είναι στη δεύτερη κατανομή των εδρών η Χρυσή Αυγή να μην βγάλει την έδρα της στη Μεσσηνία και να την βγάλει στην Λακωνία και την 121η έδρα της Νέα Δημοκρατία συμπτωματικά να την βγάζει εδώ, με αυτή να πηγαίνει στον τέταρτο στη λίστα του κόμματος μετά τους Αντώνη Σαμαρά, Γιάννη Λαμπρόπουλο και Δημήτρη Σαμπαζιώτη, που είναι ο πολιτικός μηχανικός και μέλος της πολιτικής επιτροπής του κόμματος Μίλτος Χρυσομάλης. Η τηλεόραση Best, προκειμένου να διευκρινιστούν όλα αυτά που χάνονται στη μετάφραση μεταξύ των επινοήσεων του εκλογικού νόμου και της όλης μετάβασης των αποτελεσμάτων, επικοινώνησε και με τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών και έγκλητο νομικό, υπεύθυνο για την τελευταία μορφή που παρουσιάζει ο εκλογικός νόμος σήμερα, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια επίσημη δήλωση, σημειώντας πως δεν γνωρίζει για την όλη αυτή εξέλιξη. Σήμερα η τηλεόραση Best επικοινώνησε και με την αρμόδια εταιρεία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, που είναι η εταιρεία Singular. Η Singular μιλάει για ασάφεια και όλα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πλήρως στην σημερινή συνεδρία της Ανώτατης Εφορευτικής Επιτροπής. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό τώρα. Οι τελευταίες πρόβες γίνονται και οι όποιες λεπτομέρειες ρυθμίζονται για να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ακόμη τμήμα του οδικού άξονα Τρίπολη-Καλαμάτα. Η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες ακόμη πιο κοντά με την Αθήνα, με τον χρόνο του ταξιδιού να συντομεύει. Επόμενα μέτωπα είναι αυτό της Ακώνας που έχει καθυστερήσει αλλά και του περιμετρικού δακτυλίου. Οι τελευταίες πινελιές φαίνεται να προστίθενται στο νέο εθνικό δρόμο Τρίπολης-Καλαμάτα στο τμήμα από την Αλλαγή μέχρι τη Θουρία και έτσι όλα είναι έτοιμα, πιθανόν και την ερχόμενη εβδομάδα να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ό,τι έχει να κάνει με το τμήμα από τον κόμβο της Κυπαρισίας μέχρι και τη Θουρία, τα 23 αυτά χιλιόμετρα, κύριε Κανελόπουλε, είμαστε στην τελική φάση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η τελική επιθεώρηση και αμέσως μετά αυτά τα 23 χιλιόμετρα θα παραδοθούν. Στο κομμάτι του δρόμου Παραδείσια Τσακώνα, αυτό το πολύπαθο κομμάτι, όπως λέμε το αμαρτωλό κομμάτι εμείς, θα πρέπει να συζητήσουμε με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Αυτό το τμήμα του έργου δεν έχει να κάνει με τη σύμβαση παραχώρησης, είναι δημόσιο έργο και πιστεύω και θεωρώ ότι με τη νέα ηγεσία θα συνεννοηθούμε, θα συνεργαστούμε, θα κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε ώστε το συντομότερο δυνατόν να παραδοθεί και αυτό το τμήμα του δρόμου. Ναι, όπως τα λέτε ακριβώς είναι, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο. Αναμένεται τις επόμενες κιόλας μέρες να συζητήσουμε και να γίνει μια συνάντηση του Περιφερειάρχη με τη νέα ηγεσία, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου. Αυτό που η πιο αισιόδοξη άποψη είναι ότι θα παραδοθεί μέσα στον Αύγουστο. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει εφικτό. Το ζήτημα της παράκαμψης έχει επιβεβαιωθεί και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, με τον ίδιο τον Γιάννη Καρνέση να μιλά για το θέμα. Θα είναι περίπου ένα χιλιόμετρο ώστε να παρακάμπτουμε τη γέφυρα χωρίς και κατά τα λοιπά κατέρωθεν της γέφυρας να έχουμε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε όλο τον άξονα του Τρίπολη-Καλαμάτα φαίνεται ότι έχουν διευκολύνει αρκετά μέχρι σήμερα και έχουν προσδώσει έναν άλλο αέρα επικοινωνίας με την Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Αυτό το κομμάτι είναι μια πολύ επικίνδυνη στροφή που είχε στο παρελθόν πολλά ατυχήματα.
Απομένει το Παραδείσια Τσακώνα που αρχικά θα παραδοθεί κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο με την παράκαμψη και στην συνέχεια με την κατασκευή της μεγάλης τοξωτής γέφυρας και στη συνέχεια ο περιμετρικός μεσαινιακής πρωτεύουσα. Τέρμα στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις μπαίνει σήμερα καθώς στα λύκεια της χώρας αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις βαθμολογίες τους σε όλα τα μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν. Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν για τους υποψήφιους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μαθητές μεσηνίας φαίνονται πάντως να τα πήγαν αρκετά καλά παρά τη δυσκολία των θεμάτων. Γενικά για το μηχανογραφικό φαίνεται να επιλέγουν επαγγελματική αποκατάσταση και σχολές κοντά στο σπίτι τους. Από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί στα λύκεια της χώρας οι μαθητές. Η αγωνία να μάθουν πώς έγραψαν στις πανελλαδικές χτυπούσε κόκκινο. Είναι και τα μηχανογραφικά στη μέση άλλωστε και οι βαθμολογίες θα παίξουν το δικό τους ρόλο, μεγάλο μάλιστα, στην συμπλήρωσή τους. Οι βαθμοί ήταν όπως περιμέναμε, πιστεύω. Μερικές προσδοκίες επιβεβαιώθηκαν, άλλες αμφισβητήθηκαν αρκετά. Τώρα πιστεύω ότι πολλά παιδιά είναι ικανοποιημένα και εγώ ικανοποιημένος είμαι. Τεχνολογική. Και τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι Αστιφυλάκων, Κρήτη και πιστεύω είμαι μέσα. Δηλαδή έχεις το βασικό της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, έτσι? Κυρίως, όχι ακριβώς έτσι, αλλά κυρίως. Οι βαθμολογίες ήταν λίγο χαμηλότερες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πτώση των βάσεων, άλλωστε οι εκτιμήσεις υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, αρκετοί ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν πετυχαίνοντας τον στόχο του. Τα πήγα αρκετά καλά. Τα θέματα ήταν δύσκολα και αναλόγως επηρεάστηκαν και οι βαθμολογίες, αλλά πιστεύω θα καταφέρω να πετύχω το στόχο. Από όσο το έχουμε υπολογίσει, γύρω στις 18.800 μόρια. Ευχαριστώ. Πού σκέφτεσαι τώρα μας? Οδοντιατρική. Είμαι ανάμεσα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορεί να προτιμήσω τη Θεσσαλονίκη, γιατί μου αρέσει πολύ ο σπορτς. Είναι λίγο ανεβασμένα. Εκτός από την έκθεση είδα ότι όλοι είμαστε λίγο κατεβασμένοι. Η φυσική είναι χάλια. Δηλαδή στην τεχνολογική είδα ότι τώρα τρεις μαθητές σε όλους έχουν γράψει πάνω από 15. Μαθηματικά τα ίδια, είναι πολύ κακοί βαθμοί. Εγώ είμαι ευχαριστημένος, έχω γράψει αρκετά καλά και στα δύο, αυτά που περίμενα. Τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα? Σκέφτομαι τη σχολή, ότι χημικό-μηχανικό. Μάλλον έχω πιάσει σίγουρα Θεσσαλονίκη, περιμένω Αθήνα να δω. Είμαι πολύτεκνος, μπορώ να βοηθηθώ και από εκεί και θα δούμε. Άρα κοιτάς και το θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Ναι. Ήταν η σχολή βέβαια που ήθελα. Ήθελα να έχω γράψει ένα 16 με αυτά τα θέματα. Ήταν δύσκολα τα θέματα. Αλλά έγραψα, οπότε είμαι ευχαριστημένος πολύ. Οι μαθητές που είτε λείπουν είτε για άλλους λόγους δεν μπορεί να πάνε στα σχολεία τους να δουν τους βαθμούς τους μπορούν να το κάνουν και στην ιστοσελίδα results.mined.gov.gr. Θα πληκτρολογήσουν οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαία. Λοιπόν, ερχόμαστε εμείς να καλησπέρισουμε τον φροντιστή και πρόεδρο του Παρτήματος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, να δούμε τις επιδόσεις των μαθητών της Μεσσηνίας που φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές κινήθηκαν καλά και το λέμε σε γενικές γραμμές γιατί υπάρχει αυτό το πατατράκ της φυσικής αλλά και η δυσκολία γενικότερα των θεμάτων που έχουν κατεβάσει κατά πολύ τις βαθμολογίες. Είναι έτσι? Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια η Καλαμάτα έχει μια παράδοση, πάντα κρατάει αρκετά καλές βαθμολογίες, έχει ένα καλό ποσοστό δηλαδή μαθητών που γράφει ψηλά. Βέβαια φέτος η έκθεση και η φυσική πολύ ήταν αρκετά χαμηλά και αυτό θα επηρεάσει τις βάσεις σίγουρα. Και δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι ποσοστό ανθρώπων έχει γράψει μεσαίους βαθμούς, γιατί πάντα υπάρχει ένα ποσοστό που γράφει αρκετά ψηλά. Και αυτοί δεν τους απασχολεί κιόλας αν θέλετε το όλο ζήτημα, θα βρεθούν σε ψηλές σχολές και με μεγάλη βαθμολογία. Υπάρχει όμως ένας κορμός μαθητών με μεσαίους βαθμούς που εκεί παίζει το όλο το παιχνίδι αν θέλετε. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είπατε ότι θα επηρεάσει τις βάσεις. Αυτές θα γεννηθούν πτωτικά. Γνωρίζουμε έτσι κάποιες κατευθύνσεις, να το πούμε έτσι, που θα επηρεαστούν εξαιρετικά? Ναι, ίσως να μην πρέπει να μπούμε σε αριθμούς ακόμα, αλλά είναι σίγουρο ότι στη θεωρητική κατεύθυνση τα παιδιά έχουν γράψει αρκετά καλά και άρα εκεί ίσως να έχουν και μικρές ανόδους των βάσεων. Στο δεύτερο και τέταρτο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή πολυτεχνικές σχολές και φυσικομαθηματικές γνωστές θετικές επιστήμες, ας πούμε, περιμένουμε αρκετά μεγάλες πτώσεις βάσεων. Στο τρίτο πεδίο περιμένουμε μικρότερες πτώσεις, γιατί εκεί ξέρετε ότι τα βασικά μαθήματα είναι η χημεία και η βιολογία, όπου τα παιδιά έχουν γράψει σχετικά καλά. Η φυσική και τα μαθηματικά, που είναι λίγο χαμηλότεροι βαθμοί, δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο, οπότε οι πτώσεις θα είναι μικρότεροι. Δηλαδή, εκτιμούν όμως αυτοί που έχουν κάνει ήδη κάποια στατιστικά ότι για πρώτη φορά η ιατρική της Αθήνας, ας πούμε, θα πέσει κάτω από τα 19.000 μόρια, που είναι σημαντικό.
Και άρα αυτό θα παρασύρει και τις άλλες σχολές, τις αντίστοιχες, θεατρικές κλπ. Αρκετά χαμηλότερα από πριν. Αυτό σημαίνει και μικρότερες βαθμολογίες και στα περιφερειακά ΤΕΗ, έτσι, από τότε. Βέβαια, πολύ χαμηλότερες. Αν και στις πολύ χαμηλές σχολές μπορεί να μην έχουμε μεγάλη πτώση, ξέρετε. Δηλαδή εκεί θα συσσωρευτεί ένας κόσμος με χαμηλούς βαθμούς και δεν θα αφήσει να πέσουν πολύ χαμηλά. Συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Καλά, αρκετά συνέβησαν και το έχουμε σχολιάσει τουλάχιστον όσον αφορά τα μαθήματα φέτος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, τι γίνεται όσον αφορά τα μηχανογραφικά? Πρωτού μπούμε έτσι στην σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού, θέλω να μου πείτε έτσι και κάποιες συμβουλές δικές σας που μπορούμε να πούμε ότι έχουν βάση. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε ένας μαθητής να επιλέξει τη σχολή του ή αυτό που επιθυμεί? Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να μπει. Θα έπρεπε δηλαδή ένας μαθητής μέσα στη διάρκεια του χειμώνα, έχοντας συμβουλευτεί και εμάς και κάποιους καθηγητές του το σχολείο, να έχει βρει τρόπο να μάθει ποια σχολή τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Διότι ξέρετε, πολλά παιδιά επιλέγουν σχολή με βάση τον τίτλο. Ήρθε μαθητής και μου είπε θέλω να περάσω γενετιστής στην Αλεξανδρούπολη. Τι είναι αυτό, παιδί μου, ξέρεις τι είναι? Όχι, αλλά μου αρέσει, το ακούω. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή πρέπει να ξέρει τι είναι αυτή η σχολή, σε τι τον οδηγεί. Ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν κάνουν όλοι, ας πούμε, για αστυνομική. Υπάρχουν δουλειές δηλαδή που θα βγεις μέσα από αυτές τις σχολές που μπορεί να μην κάνεις. Δεν κάνουν όλοι για ιατροδικαστές, για να θεμαχίζουν πτώματα, να το πω έτσι. Είναι δουλειές, δεν κάνουν όλοι για ψυχίατροι. Είναι δουλειές οι οποίες. Αλλά θα χρειαστούμε αρκετός τώρα λόγω της κρίσης. Ναι, αλλά είναι δουλειές οι οποίες πρέπει να ξέρεις πού σε οδηγεί η σχολή και αν σου πάει σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Άρα το πρώτο και το κυρίαρχο είναι αυτό, να έχουν επιλέξει αντικείμενο δουλειάς μετά. Η σχολή θα τους οδηγήσει σε ένα επαγγελματικό αντικείμενο. Πρέπει να το ξέρουν αυτό. Άρα το βασικό πλέον για τους μαθητές, πέρα από αυτό που λέμε ότι μας αρέσει ή μας ακούγεται καλά, έχει να κάνει, εμείς το ακούσαμε και στις δικές τους δηλώσεις, και με το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης. Και ξέρετε κάτι ακόμα. Η σχολή είναι σπουδές. Αλλά από εκεί και πέρα οδηγεί και σε έναν τρόπο ζωής συγκεκριμένο. Αλλιώς ζει ο γιατρός, αλλιώς ζει ο χωροφύλακας, αλλιώς ζει ο αγρότης, αλλιώς ζει διαφορετικό τρόπο ζωής. Τα παιδιά πρέπει να το σκεφτούν αυτό. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν ότι επιλέγοντας μια σχολή και άρα ένα επαγγελματικό αντικείμενο, επιλέγω και τρόπο ζωής για μετά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Νομίζω ότι το βάζετε σε μια πολύ σωστή βάση, έτσι, γιατί είναι εξετάσεις. Μια επιλογή ζωής. Είναι υπό αυτή την έννοια. Εξετάσεις δεν είναι. Βέβαια, στη ζωή έχουμε πολλές επιλογές. Μην μείνουμε σε αυτό, έτσι, αλλά είναι μια επιλογή ζωής. Ακούστε, οι εξετάσεις δεν είναι τόσο σημαντικές. Ένας μαθητής που δεν πήγε καλά μπορεί να ξαναδώσει. Και έχει συμβεί πολλές φορές παιδιά να δίνουν δεύτερη χρονιά και να πηγαίνουν καλύτερα και να γράφουν καλύτερους βαθμούς και να περνάνε εκεί που θέλουν. Η επιλογή της σχολής όμως είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Γιατί θα σου οδηγήσει σε έναν τρόπο ζωής. Εάν κάποιος θέλει να σπουδάσει για τη μόρφωση, είναι θεμητό και εντάξει, δεν θα μιλάμε όμως για επαγγελματική αποκατάσταση μετά. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι το 99% των παιδιών σπουδάζουν για επαγγελματική αποκατάσταση, είναι σημαντικό να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν. Άρα αυτό που βλέπουμε είναι ότι θα έχουμε έτσι μια κίνηση προς τις στρατιωτικές σχολές φέτος, έτσι, στις επιλογές των μαθητών. Πάντα υπάρχει αυτό. Πάντα υπάρχει. Αλλά χρόνο με το χρόνο καταδεικνύεται με ακόμα περισσότερο. Και αυτό, και επειδή παίρνουν λιγότερους και επειδή οι μισθοί το δημόσιο σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μικραίνουν, όλα αυτά αρχίζουν να παίζουν ένα ρόλο αρνητικό σε αυτή την τάση που υπήρχε παλιότερα, ας πούμε, έντονη πολύ. Υπάρχει και μια συσσόρευση, να μην το ξεχνάμε, ναι, από τους εκπαιδευτικούς κυρίαρχα που έχουν μείνει όλο αυτό το διάστημα και που αναμένεται να απορροφηθούν και όλα αυτά επηρεάζουν τις επιλογές των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να έχουν και έτσι έναν, να το πούμε, μελλοντικό σκεπτικό, με την έννοια ότι πρόκειται να γίνει και στη χώρα μας. Το ακούσαμε αυτό από κάποιους. Εντάξει, βέβαια για τα νέα παιδιά υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να σταδιοδρομήσουν και εκτός Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το έχουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει όμως αυτή η ροή των νέων επιστημόνων από τη χώρα μας. Βλέπουμε ότι επιλέγουν και σχολές στο σπίτι, έτσι. Γιατί και η οικονομική κρίση έχει παίξει ένα δικό της ρόλο. Βέβαια. Επιλέγουν και σχολές που είναι κοντά στο σπίτι. Δηλαδή, βλέπουμε παιδιά τα οποία επιλέγουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή το ΤΕΙ αντίστοιχα, διότι είναι σπουδές ανέξοδες και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για κάποιες οικογένειες. Και πρέπει να παίξουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Σας πω ένα παράδειγμα που για πολλοί κόσμο δεν πάει το μυαλό του.
Σε πολλές οικογένειες υπάρχουν ένα, δύο και τρία παιδιά, ίσως τα οποία θα σπουδάσουν, θα έρθει η σειρά και το επόμενο, δηλαδή το μικρότερο. Εάν ο πρώτος περάσει στην Αλεξανδρούπολη, και φέρνω πάλι σαν παράδειγμα, ή στα Γιάννενα, θα βρεθεί ο δεύτερος σε μια δυσκολία να επιλέξει σχολές, διότι θα βρεθεί σε, να πρέπει να πάει σε μια πόλη η οποία δεν έχει όλη την γκάμα των σχολών. Άρα είναι σκόπιμο ο πρώτος να επιλέξει μια πόλη με μεγάλα πανεπιστήμια και με πολλά πανεπιστήμια, καλός ή κακός, ώστε ο επόμενος που θα έρθει να μπορεί να συγκατοικήσει μαζί του. Φανταστείτε μια οικογένεια που θα πρέπει να ανοίξει 2-3 νοικοκυριά, ας πούμε, πώς θα επιβιώσει οικονομικά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, αυτό είναι γεγονός. Όλα αυτά έτσι πρέπει να παίξουν ένα ρόλο στο πώς τελικά θα επιλέξει μια σειρά από σχολές για να τις βάλει στο μηχανογραφικό του. Ωραία. Η δική σας συμβουλή λοιπόν είναι ηρεμία πάνω απ' όλα, αφού πέρασε και το σημερινό έτσι αγωνιώδες της ανακοίνωσης βαθμολογιών. Ηρεμία από εδώ και πέρα, σωστή επιλογή. Και να συμβουλευτούν κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μηχανογραφικά. Η βασική συμβουλή είναι βάλτε τις σχολές με σειρά προτίμησης πραγματικά, δηλαδή αυτό που πραγματικά σας αρέσει, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Δεν φτάνει μόνο αυτό δηλαδή. Καλό είναι όταν είναι να φτιάξουν το μηχανογραφικό, έχουν όλοι κάποιους καθηγητές με τους οποίους συνεργάστηκαν στο χειμώνα που πέρασε. Καλό είναι να τους συμβουλευτούν στο πώς θα το συμπληρώσουν το μηχανογραφικό, να μην γίνουν λάθη, τα οποία είναι ήδη ο Υπουργός Παιδείας έκανε δήλωση πάνω σε αυτό. Είναι νοκάουτ το σύστημα. Δηλαδή από την ώρα που θα κάνεις το μηχανογραφικό και μετά δεν αλλάζει τίποτα. Και μπορεί να έχεις κάνει λάθος και να μην βρεθείς στη σχολή που θα μπορούσες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Με την πτώση των βάσεων, πολλά παιδιά δεν υπολογίζουν σχολές στις οποίες θα μπορούσαν να έχουν περάσει. Και μετά αρχίζει η λογική, α, το έπιανα και αυτό, αλλά δεν το είχα δηλώσει. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία είναι δυστυχώς λάθη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και να πούμε ότι για τα παιδιά δεν τελειώνουν όλα εδώ, έτσι. Και όσοι δεν πέτυχαν και δεν έχουν γράψει καλά, συνεχίζουν τη ζωή με πολλές, πολλές επιλογές και ευκαιρίες. Α, βέβαια, και αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Mm-hmm. Κάθε εμπόδιο για καλό, η παροιμία υπάρχει. Έτσι είναι. Καλή σας νύχτα. Πάμε στον χώρο της υγείας. Σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που τρέχουν με το νοσοκομείο της Καλαμάτας να αναβαθμίζεται υλικοτεχνικά. Ήδη ξεκίνησαν και σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου, ενώ εγκαθίσταται και ο παλιός αξιονικός. Μάλιστα, υπάρχει πρόβλεψη και για ένα μεγάλο πακέτο προμήθειας εξοπλισμού μέσω του ΕΣΠΑ. Υλικοτεχνικά αναβαθμίζεται το νοσοκομείο της Καλαμάτας και μέσα σε λίγες μέρες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφου. Το Ίδρυμα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας αποκτά πλέον το δικό του μαγνητικό τομογράφο, ενώ αντικαθίσταται και ο αξονικός. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορούμε να πούμε πια ότι σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προμήθειας δύο μεγάλων μηχανημάτων, απολύτως απαραίτητο για την ομαλή και την καλή και ποιοτική λειτουργία του νοσοκομείου Καλαμάτας. Αναφέρομαι στην προμήθεια του μαγνητικού τομογράφου που ως γνωστόν το νοσοκομείο Καλαμάτας μέχρι σήμερα δεν είχε στη διάθεσή του και την αντικατάσταση του από 12ετίας λειτουργίας του παλαιού αξιονικού τομογράφου. Όσον αφορά το μαγνητικό τομογράφο, πρέπει να πούμε ότι αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα μοντέλα που κυκλοφορούν και μπορώ να πω ότι το νοσοκομείο Καλαμάτας μαζί με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου θα είναι τα δύο νοσοκομεία που διαθέτουν αυτό το μαγνητικό τομογράφο, αυτό το χαρακτηριστικό και της τελευταίας τεχνολογίας. Και βέβαια με την προμήθεια του νέου αξιονικού ο νέος αξιονικός έρχεται να αντικαταστήσει τον παλαιό αξιονικό τομογράφο που 12 χρόνια τώρα λειτουργεί με συνέπεια πολλές φορές να βγάζει αρκετές φθορές και προβλήματα. Οι προσπάθειες για την αναβάθμιση του νοσοκομείου της Καλαμάτας μέσω του ΕΣΠΑ δεν σταματούν εκεί. Στο ΕΣΠΑ το νοσοκομείο Καλαμάτας έχει εντάξει και άλλα μεγάλα τμήματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αναφέρομαι ότι στις επόμενες μέρες είναι όριμα πια τα πράγματα να υπογραφεί η σύμβαση για την προμήθεια μαστογράφου προϋπολογισμού 350.000 ευρώ. Αλλά και πέρα από αυτό υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο ακόμα ενταγμένη πρόταση για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Είμαι ικανοποιημένος με την έννοια ότι όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια που έχει επιτελεστεί τα τελευταία 2 χρόνια έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς και θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό που έχει εμπλακεί στη διαδικασία ορίμανσης τέτοιων προτάσεων. Το νοσοκομείο Καλαμάτας όσον αφορά
την χρηματοδοτική δυνατότητα που έχει μέσω ΕΣΠΑ, μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει μεγάλα βήματα και αυτό οφείλεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και στην τεχνογνωσία που διαθέτει το δυναμικό αυτό για να μπορεί να αξιοποιεί κάθε τέτοια χρηματοδοτική ευκαιρία. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είδαμε στο πρώτο θέμα της ενημέρωσής σας τις διαστάσεις που έχει πάρει η πληροφορία που πρώτη μετέδωσε η τηλεόραση Best και που οδηγεί σε αυτήν την ανατροπή της εφιστάμενης κατάστασης των εδρών κατά τα φαινόμενα. Την απόλυτη απόφαση θα έχει η Ανώτατη Φορευτική Επιτροπή, της οποίας προείσταται η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η Μεσσήνια, η κυρία Ρένα Σημακοπούλου. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχουμε λοιπόν ακόμη και τώρα ζητήματα όσον αφορά τις έδρες με μία κατά τα φαινόμενα ανατροπή. Επεξηγήσαμε αναλυτικά το τι προβλέπει ο εκλογικός νόμος αλλά και το πώς έχουν τα πράγματα στη Λακωνία και συμπτωματικά φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγές με αυτήν την τράμπα με τη Μεσσηνία, να το πούμε έτσι εισαγωγικά. Η Singular πάντως μας ενημέρωσε, Θανάση, το μεταφέραμε και στο ρεπορτάζ, ότι υπάρχει ασάφεια τουλάχιστον ως προς την δική της ενημέρωση και αυτοί πήγαιναν την πιο απλή ανάγνωση. Κοίταξε, όσοι είχαν μελετήσει τον εκλογικό νόμο και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, έβλεπαν ότι υπάρχει μια παραφωνία των εισαγωγικών σε σχέση με το τι έγινε σε άλλες πενταεδρικές, ας το πούμε, περιοχές ή τετραεδρικές, όπου, εν πάση περιπτώσει, είναι και το ευαίσθητο σε εισαγωγικά σημείο του εκλογικού νόμου. Δηλαδή, από εκεί συνήθως προκύπτουν έδρες οι οποίες τις παίρνει το πρώτο κόμμα μέσω του μπόνους. Εδώ λοιπόν υπήρχε μία, και στις προηγούμενες εκλογές και τώρα, υπήρχε μία μεγαλύτερη διασπορά, ιδιαίτερα στις προηγούμενες εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Θυμόμαστε ότι ήταν οι έδρες 2-1-1-1. Τώρα, βάση εκτός, ήταν 3-1-1. Πάλι η διασπορά ήταν έτσι αξιοσημείωτη, θα λέγαμε. Αντιθέτως είδαμε ότι ενώ στις προηγούμενες εκλογές υπήρχε απόλυτη διασπορά στις τριεδρικές της Πελοποννήσου, δηλαδή Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση είδαμε, ας πούμε, να παίρνει μία έδρα, να παίρνει δεύτερη έδρα η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και αυτό δημιούργησε κάποια ερωτήματα, εν πάση περιπτώσει, τότε σε σχέση με τον τρόπο της κατανομής των εδρών. Άρα βεβαίως, εντάξει, το ζήτημα είναι και νομοτεχνικό και ελπίζω ότι θα λυθεί πλέον σίγουρα, γιατί τόσο, υπάρχει... τόσο στην πλήρη ανάγνωση των αποτελεσμάτων κλπ. Ή και με τις ενστάσεις που πιθανότατα θα κατατεθούν. Ήδη να τονίσουμε ότι έχουν γίνει, από ό,τι ενημερωθήκαμε, δύο κοινοποιήσεις προς τη Singular. Δύο κοινοποιήσεις προκειμένου να υπάρξει αλλαγή σε αυτό που μεταδίδει στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών που την διαχειρίζεται εκλογικά η Singular, να μην ξεχνάμε. Πάντως, ναι, όπως ερμηνεύουν διάφοροι εκλογομάγεροι, θα σου λέγανε, εντός εισαγωγικών κλπ, τελικά φαίνεται ότι θα έχουμε αλλαγή στην κατανομή των εδρών, ότι δηλαδή η Χρυσή Αυγή θα πάρει την έδρα στη Λαγωνία και βάσει το και στη Μεσσηνία η τέταρτη έδρα θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στις υπόλοιπες γρήγορα πολιτικές εξελίξεις. Είδαμε τις αλλαγές ουσιαστικά που αναμένεται να υπάρξουν και στο Οικονομικό Επιτελείο. Ο κ. Ράπανος υπέβαλε την παραίτησή του για λόγους υγείας. Από την άλλη, έχουμε και άλλα ζητήματα φυσικά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Μην ξεχνάμε τις κρίσιμες συνεδριάσεις που έρχονται. Την Τρόικα που δεν έρχεται αλλά θα έρθει. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό. Κοίταξε, σε αυτό το επίπεδο τα πράγματα είναι διπλής αναγνώσης. Θα σου έλεγα μία ευρωπαϊκή και μία ελληνική. Η ελληνική είναι η κακοτυχία, συνεχίζεται σε κυβερνητικό επίπεδο πλέον, όπου το χτύπημα τόσο στην υγεία του Πρωθυπουργού όσο και του νέου Υπουργού Οικονομίας που δεν πρόλαβε τελικά να οργιστεί και δεν θα οργιστεί από ό,τι έγινε γνωστό σήμερα λόγω των προβλημάτων της υγείας του, όπως αναφέρει ο ίδιος με ανακοίνωσή του. Αυτό είναι οπωσδήποτε μια δυσμενής εξέλιξη, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει τώρα ο Πρωθυπουργός, καθότι το νέο πρόσωπο που πρέπει να επιλεγεί για το Υπουργείο Οικονομικών
πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία συγκέντρωνε ο κ. Δράπανος, δηλαδή την στήριξη και των τριών αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να είναι, εν πάση περιπτώσει, και εγνωσμένου κύρου με διεθνή εμβέλεια, με πολλά, πολλά είναι που πρέπει να έχει. Εν πάση περιπτώσει, ουδής αντικατάστατος, ωστόσο αυτή η παρενέργεια σε αυτή τη φάση λειτουργήσε ήδη, ας πούμε, μέχρι τώρα αρνητικά σε συνδυασμό με, με το πρόβλημα της υγείας του κυρίου Σαμαρά. Ωστόσο το ζήτημα αντιμετωπίστηκε και, εν πάση περιπτώσει, πρέπει κάποιο φάουλ να έγινε εκεί και με το θέμα της αντιπροσώπευσης Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής, γιατί σήμερα ειδοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι στην Σύνοδο Κορυφής συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών, οι πρωθυπουργοί. Τώρα αυτό πώς δεν ήταν γνωστό και η αντιπροσωπεία πήγαινε με άλλη σύνθεση, δεν ξέρω να πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τελικά θα είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας, ο οποίος ενημερώνεται και σχετικά σε επικοινωνίες με τον πρωθυπουργό. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μείνει τουλάχιστον μία εβδομάδα στο σπίτι του Κλινίδης και εκεί πλέον θα έχει τις συνεργασίες. Ήδη σήμερα μίλησε τηλεφωνικός με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και να σημειώσουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι ουσιαστικά στο σπίτι του, αλλά και έχει στηθεί το αρχηγείο. Ναι, έτσι, θα γίνεται το αρχηγείο. Απλά πρέπει να είναι ακίνητος, κάποιες ώρες πρέπει προκειμένου, να είναι. Προκειμένου να δει και το στίγμα της δικής του πολιτικής, όλες αυτές τις πολιτικές. Οι επικοινωνίες είναι συχνές, όπως μεταδόθηκε. Θα έχει επικοινωνίες με τους περισσότερους, μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής, με τους περισσότερους πολιτικούς ηγέτες και τους θεσμικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα της Συνόδου Κορυφής. Εν πάση περιπτώσει, στη Σύνοδο δεν θα πάρθουν αποφάσεις για την Ελλάδα πριν έρθει η Τρόικα και γίνουν όλα αυτά. Ωστόσο, θα γίνει μια επισκόπηση, θα λέγαμε, του ελληνικού προβλήματος, που βρισκόμαστε μετά τις εκλογές και τι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Πάντως φαίνεται ότι έχουμε συμμάχους στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι πιέζουν τη Γερμανία προς μια κατεύθυνση να χαλαρώσει χρονικά τουλάχιστον, αλλά και το πλαίσιο, να δοθεί και μια αναπτυξιακή τόνωση στο ελληνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η ύφεση είναι πολύ μεγαλύτερη από την εκτιμηθήσα, η ανεργία έχει πάει στα ύψη, τα έσοδα έχουν καταπαραστρωθεί και όλα αυτά δημιουργούν ένα ασφιχτικό περιβάλλον. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ανάγνωση είναι ότι πλέον η κρίση επεκτείνεται. Mm-hmm. Ήδη επίσημα επέβαλε Είδαμε η Ισπανία. Είδαμε και για την Ισπανία, έτοιμα. Βλέπουμε ακολουθεί και η Κύπρος. Η Κύπρος ήδη αποφάσισε, το Υπουργικό Συμβούλιο επέβαλε και αυτή η αίτημα. Καταλαβαίνεις ότι η κρίση όσο μεγαλώνει, τόσο θα αρχίσει να επεκτείνεται και στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και να έχει, Θανάση, πραγματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πάμε σε ένα καυτό και καθόλου ξέρνια στο καλοκαίρι και για την πολιτική, φυσικά και για τους πολίτες. Βεβαίως. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε στον αγροτικό τομέα. Χαμένη μια χρονιά για τα καρπούζια λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής. Η παραγωγή είναι σε απόγνωση παρά το γεγονός ότι η ποιότητα ήταν καλή και οι εξαγωγές σχετικά αυξημένες. Αυξημένες οι εξαγωγές κατά 15%, εξαιρετικά καλή η ποιότητα όπως πάντα σχεδόν για τα καρπούζια της Τριφυλίας. Ωστόσο, το ζήτημα της τιμής ήταν εκείνο που χάλασε τα σχέδια των παραγωγών και τις όποιες προσδοκίες. Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή του καρπουζού σχεδόν στο σύνολό του. Για φέτος είχαμε μια χρονιά δύσκολη, οι εξαγωγές ήταν όμως αυξημένες κατά 15% με οριστικά ποιοτικά ποιοτικού ελέγχου που εκδόθηκαν από την υπηρεσία μας, περίπου προωθήθηκαν 8,5 με 9 χιλιάδες τόνοι από την περιοχή μας σε 25 ευρωπαϊκές χώρες, από την Αγγλία μέχρι την Λευκορωσία και από την Νορβηγία μέχρι την Ιταλία, και με κύριο κέντρο προώθησης στην Κεντρική Ευρώπη, την Γερμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία, την Πολωνία, όπου υπήρξε μια αυξημένη εξαγωγή, αλλά και σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής, στην Ιταλία, αλλά και στην Δυτική Ευρώπη. Η ποιότητα ήταν εξαιρετική, η παραγωγή ήταν λίγο μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Υπήρξε μία μείωση της απόδοσης, κυρίως στην αρχή. Και στην αρχή ξεκίνησαν τα πράγματα ομαλά, όμως στη συνέχεια υπήρξαν προβλήματα με τη διάθεση του προϊόντος, με αποτέλεσμα το περίπου το μισό της παραγωγής
να διακινηθεί με τιμές κάτω από το κόστος παραγωγής και με δεδομένο ότι το κόστος παραγωγής στην περιοχή μας είναι αυξημένο λόγω της προημότητας και της ιδιαίτερης τεχνικής που εφαρμόζεται στην περιοχή, καταλαβαίνει κανείς ότι δημιούργησε προβλήματα στην βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Κάνουν ό,τι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι στο τμήμα παροχών στο ΙΚΑ της Καλαμάτας προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία. Στους ασφαλισμένους καθημερινά εξυπηρετούνται 300 με 350 άτομα που ταλαιπωρούνται από τις διαρκείς κινητοποιήσεις και στην ασθενεία των φαρμακοποιών. Η όλη κατάσταση με την αναστάτωση που επικρατεί στον χώρο της υγείας και την επαόριστον, από ό,τι φαίνεται, απεργία των φαρμακοποιών έχει επιφέρει αναταραχή και ταλαιπωρία στους ασφαλισμένους. Η εικόνα με τις ουρές στο ΙΚΑ της Καλαμάτας είναι καθημερινή εδώ και 15 ημέρες και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι. Εδώ και 15 ημέρες έχουμε όλους τους ασφαλισμένους που είναι στον ΕΟΠΗ, ο υγειονομικός βραχίωνας του ΙΚΑ, έρχονται καθημερινώς, εξυπηρετούνται από το Τμήμα Παροχών. Ο αριθμός τους είναι από 300 μέχρι 350 άτομα ημερησίως. Από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι 1-1,5 ώρα. Η καθυστέρηση που είναι γύρω στη μισή ώρα, λίγο ίσως πιο πάνω από τη μισή ώρα, εξυπηρετούνται όλα. Όσοι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά δαπανών μέχρι τις 21 Ιουνίου θα πληρωθούν μέχρι στις 29 Ιουνίου. Τα χρήματα θα μπουν στο οικονομικό του λογαριασμό. Όσοι είναι σε αυτό το διάστημα που τρέχει τώρα, θα μπουν μετά το επόμενο 15ήμερο. Γενικά όμως πιστεύετε ότι εξελίσσεται σε αυτό. Ναι, εντάξει. Τα υπάλληλοι του τμήματος παροχών έχουν αρκετή δουλειά, γιατί τώρα αυτή έχει προσθεθεί επιπλέον από τα καθηκοντά τους, τα καθημερινά που είχαν. Ελπίζουμε να σταματήσει αυτό με τη λύση της απεργίας των φαρμακοποιών. Σε κάθε επίπεδο τρέχει ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να κλείσουν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν και στα πολεοδομικά ζητήματα. Οι διαβουλεύσεις έχουν γίνει, ενώ προγραμματίζονται και ενημερωτικές συμμερίδες με τις τελικές αποφάσεις να τις παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος Καλαμάτας για το προσεχές χρονικό διάστημα προγραμματίζει ένα σύνολο ενεργειών που έχουν να κάνουν με πολεοδομικές διαδικασίες. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στη τοπική κοινότητα Λέικον για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινόχρηστων χώρων. Η διαδικασία κύρωσης κοινόχρηστων χώρων προβλέπεται από τον νόμο περί βιοποικιλότητας και μέσω της διαδικασίας αυτής πρόκειται να διαπιστωθεί το υπάρχον κοινόχρηστο δίκτυο, ενώ παράλληλα θα διαπιστωθεί και το δίκτυο το οποίο έχει παραχωρηθεί με συμβολιογραφικές πράξεις από ιδιοκτήτες. Μέσω της διαδικασίας αυτής πρόκειται να γίνει δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών σε περιπτώσεις που ως τώρα δεν ήταν εφικτό μετά την απαγόρευση που προέκυψε με την απόφαση του ΣΤΕ το 2008. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερο θετικό κλίμα. Εκ μέρους του Δήμου ζητήθηκε η καλύτερη δυνατή συνεργασία των ιδιοκτητών προκειμένου να έχουμε πιο σύντομα αποτελέσματα. Μετά και τη διαβούλευση η οποία πραγματοποιήθηκε και την απόφαση του τοπικού συμβουλίου, το θέμα θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας 2 Ιουλίου. Παράλληλα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για την τρέχουσα εβδομάδα ο Δήμος Καλαμάτας έχει προγραμματίσει ενημερωτική εκδήλωση για τους ιδιοκτήτες των περιοχών που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο πρώτο πακέτο πολεοδόμησης. Και πιο συγκεκριμένα οι περιοχές της Ανατολικής Παραλίας, από Παλάντιουμ μέχρι Φιλοξένεια, η περιοχή βόρεια της Κρήτης μέχρι τη Λακωνικής, καθώς επίσης και η περιοχή των Πλακωτών στη Δυτική Συνοικία. Η εκδήλωση πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου και ώρα 8 μετά μεσημβρίας, στην αίθουσα Αλέξανδρος Κουμουνδούρος στο Δικητήριο. Η εκδήλωση θα έχει ως θέμα την ενημέρωση των κατοίκων για την διαδικασία της προείσπραξης. Θα τεθούν εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής υπόψη όλα τα πλεονεκτήματα της αναλόγου διαδικασίας. Θα θέλαμε να ζητήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ιδιοκτητών, προκειμένου να κατατεθούν και οι απόψεις τους και να βοηθήσουν στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, προκειμένου η Δημοτική Αρχή να πάρει πολύ άμεσα τις αποφάσεις και να τις θέσει υπόψη και το Δημοτικό Συμβουλίο που θα λάβει την τελική απόφαση.
Σημαντικές είναι οι ενέργειες που γίνονται στο Ιερό Καθισμά Μεταμορφώσεως Σωτήρος από τους μοναχούς της εκεί κοινότητας που εδρεύει στους Ανατολούς Μεσσηνίας. Εδώ και λίγα χρόνια έχουν ξεκινήσει την αναπαραγωγή του Σκυριανού Αλόγου, όπως επίσης και του Μανιάτικου Όνου. Η διάσωση του Σκυριανού Αλόγου ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργανώθηκε χθες στο Ιερό Κάθισμα Μεταμόρφωσης Σωτήρης στους Ανωδολούς Μεσσηνίας. Η ημερίδα μάλιστα είχε μια ξεχωριστή σημειολογία, με τη διάσωση του Σκυριανού Αλόγου να προσελκύει το ενδιαφέρον των 4 μοναχών της κοινότητας που εδώ και λίγα χρόνια έχουν ξεκινήσει την αναπαραγωγή του, όπως επίσης και του Μανιάτικου Όνου, ένα γκρι γαϊδουράκι με καφέ σταυρό στην πλάτη. Εδώ και αρκετά χρόνια προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με τη διάσωση του Σκυριανού Αλόγου, με την βιοποικιλότητα της ελιάς και ιδιαίτερα τη διάσωση του Μανιάτικου Όνου, όπως και με συγκεκριμένα βότανα του τέστην, θα έλεγα, προσπαθήσαμε αυτή τη σοφία του Θεού που βρίσκεται σε όλη τη δημιουργία να την προσεγγίσουμε σαν έναν τρόπο ευχαριστίας του τι μας προσφέρει η δημιουργία. Οι κτήσεις αναγάγοντας πάντοτε εμάς στον κτίστη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και πιστεύω ότι η σημερινή μέρα είναι μια μεγάλη καταξίωση της προσπάθειας των αδερφών να μην θεοποιούν την κτήση, αλλά να την ιεροποιούν. Πράγμα το οποίο έχει ξεχάσει ο σημερινός άνθρωπος. Ο μιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Νίκος Κρητικός, γεωπόνος ζωοτέχνης, υπεύθυνος του προγράμματος για την διάσωση του Σκυριανού Αλόγου του Δήμου Σκύρου, ο Κώστας Παπαϊωάννου, δικηγόρος, πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Αμάλθια, αλλά και εισηγητής ο γέροντας αδελφότας Γαβριήλ Κοβιλιάτης. Είχαν τιμή οι Άγιοι Πατέρες να με καλέσουν σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουν, θεάριστη προσπάθεια. Προσπαθούν να σώσουν ένα πολύ σπάνιο είδος που λέγεται Σκυριανό Αλογάκι. Ένα μνημείο φυσικής ιστορίας. Το πρόγονο σχεδόν των αλόγων που υπάρχουν σήμερα. Αυτές οι προσπάθειες είναι θεάριστες, τις επικροτούμε ως σύλλογος που έχουμε φτιαχτεί για να προστατεύουμε το αλογάκι και μακάρι να συνεχιστεί και να βρει μιμητές και από άλλους ανθρώπους. Μας κάναν την τιμή να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε σήμερα για το Σκυριανό Αλογάκι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο μοναστήρι αυτό εκτρέφονται άλογα της φυλής Σκύρου και επίσης ο αρκαδικός όνος. Και είμαστε πολύ ευτυχείς που συμμετέχουμε σε αυτή την εκδήλωση, διότι θεωρούμε πολύ σημαντικό το έργο το οποίο γίνεται, το οποίο βέβαια προβάλλει και τις φυλές αυτές. Και η προβολή είναι πολύ σημαντική για να μπορεί το κοινό να ενημερώνεται για την αξία των φυλών αυτών. Μια βράβευση είναι μια ηθική ικανοποίηση. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν ως βραβείο ένα στεφάνι. Δεν ήταν χρηματίτες οι αγώνες. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ηθική δύναμη και κουράγιο που δίνει μια βράβευση, όπως πέρσι για το έργο των πατέρων εδώ, για το έργο ζωής, αναπτέρωσε το ηθικό μας και πραγματικά δεν θέλω να παραλείψω να πω ότι ένα βραβείο που δεν είναι ηλικής αξίας αλλά ηθικής είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να δοθεί σε έναν άνθρωπο που υπηρετεί την ιδεολογία του. Ξεχωριστή ήταν η εκδήλωση του Δημοτικού Δίου Τριφυλίας που εδρεύει στην Κυπαρισία. Μικροί μαθητές του τμήματος πιάνου προχώρησαν σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Μια
καταπληκτική εκδήλωση από τα παιδιά του τμήματος πιάνου του Δημοτικού Οδείου Τριφυλίας. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιεί το Δημοτικό Οδείο. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την εκδήλωση του τμήματος της κιθάρας και αυτές οι δύο εκδηλώσεις κλείνουν τις εκδηλώσεις του Δημοτικού Οδείου Τριφυλίας για αυτή τη χρονιά. Μαζί με το Δημοτικό Οδείο, το εικαστικό εργαστήρι, τη Σχολή Τέχνης που υπάρχει στους Γαργαλιάνους, ο Δήμος Τριφυλίας προσφέρει στους πολίτες της Τριφυλίας αυτούσια την πολιτιστική του παραγωγή. Αυτή η παραγωγή που μέσω της κοινοφελούς επιχείρησης προσφέρεται και με την δημιουργία των... Και το χειροκρότημα πράγματι. Υπάρχει, αν και το πιάνο είναι ένα δύσκολο όργανο και πολύ, θέλει πάρα πολύ μελέτη, πολύ κόπο, εν τούτης τα παιδιά από ό,τι ακούσατε είναι πάρα πολύ καλά και το κοινό είναι πολύ θερμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αφού μιλήσατε για πολιτισμό, τα τμήματα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Τριφυλίας μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Τριφυλίας προσφέρουν ένα εξαίρετο έργο. Αποτελούν την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς οικονομικά δύσκολους, σε καιρούς κρίσης αξιών. Αξίζει λοιπόν όχι μόνο σαν Δήμος, αλλά και σαν πολίτες να τα στηρίξουμε, να είμαστε μαζί, να τα στηρίξουμε και με την παρουσία μας, την φυσική παρουσία, αλλά και με την οικονομική μας στήριξη. Από πλευράς μας πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτόν τον δύσκολο καιρό για να λειτουργεί το Δημοτικό Οδείο, η τάξη του πιάνου και η τάξη της κιθάρας και έτσι βέβαια θα συνεχίσουμε. Να περάσουμε εμείς στην αθλητική σας ενημέρωση και έχουμε στην έκθεση τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο Σωτήρη Γεωργούτζο. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη, στους φίλους και τους φίλους του Δελτίου Ειδήσεων του Best. Με πολλά νέα, κυρίαρχα, από τις εξελίξεις που έχουμε στο καλοκαιρινό πεδίο, να το πούμε έτσι, των ομάδων μας. Ουσιαστικά η Μαύρη Θύελλα είναι σε μια φάση συνέλευσης. Σε μια φάση συνέλευσης βρίσκεται και ο Πάμισος, έτσι δεν είναι? Ναι, και η Αράνη Φιλιατρών, που αναμένεται σήμερα η Αράνη να βγάλει τη νέα διοίκηση με τον κύριο Βασίλη Παπαδοσίου, ο οποίος είχε ένα μικρό πρόβλημα και ήταν στο νοσοκομείο, πήρε εξιτήριο σήμερα και λογικά θα είναι ο νέος πρόεδρος της Αράνης. Ο Πάμισος προσπαθεί να συγκροτήσει διοίκηση και αυτός τώρα έχει τη γενική του συνέλευση, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Λογικά πάει ο Πάμισος για την άλλη εβδομάδα να εκλέξει το νέο του Δέλτα. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Γιώργος Πετρουλάκης εκεί με την καλή έννοια τα μαγειρεύει όλα αυτά και σίγουρα θα ξέρει ο Γιώργος τι θα κάνει ο Πετρουλάκης, θα είναι διοίκηση ισχυρή ο Πάμισος. Η Μαύρη Θύελλα, η οποία έχει τη γενική της συνέλευση, θυμίζω, 1η του Ιουλίου, την Κυριακή, θα δούμε τι θα γίνει εκεί με τη νέα διοίκηση. Ο Ράλης ζητάει συμπαίκτες στο παιχνίδι. Ο πρώτος είναι ο Παπαδόπουλος, να δει τι θα υπάρχουν για τους επόμενους. Να αναφέρουμε ότι ο Δημήτρης ο Φλέσσας, θυμίζω ότι μάλλον ενημερώνω όπως αποκάλυψε το sports.gr, έχει, λέει μάλλον, ότι θα φέρει επενδυτή από την Κύπρο. Θυμίζω, Θέμης, θυμίζω ότι ο Φλέσσας, ο Δημήτρης, είχε πει ότι θα φέρει και τον Παυλίδη από τη Θεσσαλονίκη πριν από δύο χρόνια. Το είχαμε πει στο όλο στη φόρα, θυμάστε τι χαμός είχε τότε. Είχε πει θα φέρει τον Παυλίδη. Είχε κάνει μια συνέλευση μάλιστα στο ρεύμα του ξενοδοχείου που είχαν μαζευτεί όλοι. Πολλοί φίλοι της Καλαμάτας περιμένοντας τον κύριο Παυλίδη που ακόμα τον περιμένουμε, τώρα λέει ότι θα φέρει ένα μεσίνιο, ένα Κύπριο επενδυτή που θα βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ, θυμίζω, λέω, Θέμη, στη Μαύρη Θύελλα. Είπε ότι πάει σε αύριο Φλέσσα στην Κύπρο να μιλήσει με, να φέρει τον επενδυτή από την Κύπρο. Μη βγει νέος τσάκας όμως ο Κύπριος, κατάλαβες? Λοιπόν, να το φέρει και να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ. Και μάλιστα ο Φλέσσας, ο Δημήτρης, ότι την Πέμπτη στο sports.gr, την Πέμπτη θα δώσει συνέντευξη τύπου με τον δικηγόρο του Κύπριου επενδυτή στη Μαύρη Θύελλα. Μακάρι, νομίζω ότι ο Ράλης θα τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση και ο Μουζάκης και οι υπόλοιποι να βρεθεί ένας άνθρωπος να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ στη Μαύρη Θύελλα τη σημερινή εποχή. Που ολόκληρο Παπαδόπουλος, Θέμη, θυμίζω, δεν δύναται να βάλει πολλά λεφτά στην Καλαμάτα. Μακάρι όμως από το στόμα του και στο Κύπριο το αυτή και να έρθει την Πέμπτη να βάλει τα λεφτά στην Καλαμάτα. Εμείς αυτό θέλουμε. Αλλά όμως, Δημήτρη Φλέσσα, μην το κάνουμε όπως πριν 2 χρόνια με τον Παυλίδη. Εντάξει, γιατί ο Παυλίδης μπορεί να σου θυμίζει και τη σοκολάτα
Παυλίδη και να σε γλυκάνει λίγο, τώρα ο Κύπριος δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει 1 εκατομμύριο ευρώ και μην τάζουμε στον κόσμο της ομάδας πολλά πράγματα και μετά να δούμε πού θα πάμε να τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Τέλος πάντων, την Πέμπτη είπε θα έρθει, πιστεύω να έχει και τα εισιτήρια από την Κύπρο ο Φλέστας ο Δημήτρης, να μας δείξει ότι πήγε στην Κύπρο και έφερε τον επενδυτή, μακάρι να τον εφέρει, αλλά εμείς όχι απλά κρατάμε το μικρό καλάθι, κρατάμε τι να πω, το πιο μικρό το... Ούτε καν καλάθι δεν κρατάω εγώ αυτή τη στιγμή. Απλά ενημερώνω τον κόσμο. Αγωνιστικά Σωτήρη, και τα δήλωσε. Αγωνιστικά Σωτήρη, στο μέτωπο του να υπάρξουν κάποιες συζητήσεις με επέκταση είναι παγωμένα τα πράγματα. Τώρα περιμένουμε την Γενική Συνέλευση της ομάδας τη Δευτέρα, την Κυριακή. Ο Μπένος συζήτησε πάλι με τον Ράλι. Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Ο Ράλι δεν ξέρω γιατί έχει τους λόγους του. Περιμένει την Γενική Συνέλευση και νομίζω σωστά κάνει. Γιατί αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, δημοκρατική ομάδα είμαστε, μαύρη φύελα, αποφασίσει ότι θέλουμε άλλη διοίκηση ή πέφτει διοίκηση, πότε τι προπονητή να φέρει και τι παίχτες. Ο Βρούγας, ο βοηθός του Μάνα, πήγε να αποφασίσει του Μπένου στην Καλαμάτα, εφόσον ο Μπένος θα αναλάβει την Μάνα, λογικά αυτή θα είναι, ο Βαγγιώτης θα είναι ο γυμναστής, οι παίχτες πιο πολύ θα μείνουν, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ανακοινώσει, θα υπάρξουν και προσθήκες. Δεν άκουσα Θέμη. Προσθήκες όχι σαν τον Πίου, έτσι. Όχι, θα υπάρχουν ρεαλιστικές προσθήκες. Να ενημερώσω τον κόσμο, θα παράζω ανόδου στην τεχνική κατηγορία. Συγγνώμη για το θόρυβο, αλλά οδεύω προς το Αρφαρά αυτή τη στιγμή. Για το. Έχω θέματα με το. Θα παράζω ανόδου τη ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Αυτό πανηγυριακό. Ναι, για πες μας, για πες μας. Δεν σε ακούω, Θέμη. Για πες μας, λέω, για το αγωνιστικό έτσι μέρος. Νίκη Βόλου, πανηγυριακό 6-1. Ένα από λίγα λεπτά τελείωσε το παιχνίδι με ηγέτη, τονίζω, τον Γιώργο Πουλάκο, τον πρώην άσο της Μαύρης Φίεδας που έβαλε το κόλ και ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Εικόνα διάλυσης ο Πανηγυριακός, με 16 παίκτες πήγε στο Παναγιώτης Μαγουλά, στο Βόλο να αγωνιστεί. Είχε και 2 αποβολές, ο ένας Μπάγκο Μπράβος, ήταν στον Μπάγκο Μπράβος παίκτης είναι αυτός, ο άλλος αποβλήθηκε ενώ έπαιζε, ο Ντάβαρης έχει πολλά προβλήματα οικονομικά. Φεύγουν οι παίχτες, σταμάτησε ο Λότα, σταματάνε πάρα πολύ. No pay λέμε, Θέμη, θυμίζω, no play. Που ξυπόλυτο στα αγκάθια πάει ο Πανηγυριακός και ο Ντάβαρης στα Μπαράς. Η Νίκη Βόλου πλέον πρώτη στη βαθμολογία, μεγάλο για την άνοδο στην β' εθνική κατηγορία. Έχασε και η Ζάκυνθο στο κήπεδο έτσι από τον Οικονόμο. Λοιπόν, οπότε είναι τελευταία στη βαθμολογία, μεγάλο φαβορή. Πανηγυριακός, ιστορική ήττα συντριβής και το χειρότερο απ' όλα είναι Θέμη σημεία διάλυσης. Σημεία διάλυσης τρομερά ο πύργος. Μάλλον θα τον έχουμε και του χρόνου όπως έχουν τα πράγματα όπως και τη Ζάκυνθο στο νότιο όμιλο στη β' εθνική κατηγορία. Θα έχουμε και τον Πανεγιάλιο, θα έχουμε και την Κόρινθο, θα είναι και τη Ζάκυνθο βέβαια. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Με πρώτο φαβορή επιμένω αν γίνουν σωστές κινήσεις για άνοδο τη Μαύρη Φίερα. Επίσης κλείνοντας να πω ότι η μεσήνη άση του Μουντιάλ, διεθνή άση του Πανευρωπαϊκού της Πολωνίας και της Ουκρανίας επαναπατρίστηκαν για διακοπές όπως το λέμε στην Καλαμάτα. Ο Παπασταθόπουλος είναι εδώ, ο Λιβερόπουλος σύντομα στα Φιλιατρά και ο Γιώργος Φωτάκης φυσικά στην Καλαμάτα. Το αίμα νερό δεν γίνεται ποτέ, επιστρέφουν στα πάθρια εδάφη, στα άγια χώματα να πάρουν δύναμη και οξυγόνο. Βέβαια ο Λιβερόπουλος δεν συνεχίζει την καριέρα του, ο μεγάλος Λιβερόπουλος όμως θα έχουμε την κοινωνία μαζί του με τον κορυφαίο μεσήνιο παίκτη όλων των εποχών να μας μιλήσει, να μιλήσει στον Πέφτη και να μας πει πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα με το καλό όταν θα επιστρέψει και αυτό στα άγια χώματα των Φιλιατρών και στη Μεγάλη Αράνη. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το μέλλον του Νίκου Λιβερόπουλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο θα είναι εξίσου σημαντικό θέμα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς έχεις από όλους εδώ στο Αρφαρά που είμαι αυτή τη στιγμή. Μόλις έφτασα, χαιρετισμούς σε εσένα Θέμη, στον Πέφτη, σε όλους και σε λίγο οδεύουμε για Μενιγαλά, όπου έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις όσο αφορά τον σπουδαίο, τον μεγάλο εθνικό Μενιγαλά, διοικητικές, γηπαιδικές και ευρύτερες. Θα τα πούμε αυτά αύριο μετά. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετισμούς από όλους. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.